Το εδίο ήταν και είναι στις περισσότερες κοινωνίες ταμπού. Υποστηρίζεται ότι αυτή η θεώρηση είναι πανάρχαιη από την εποχή που ο άνθρωπος άρχισε να περπατά όρθιος και το γεννητικό όργανο της γυναίκας κρύφτηκε από την κοινή θέα. Σε άλλες κοινωνίες πάλι ήταν αντικείμενο λατρείας ως πηγή της ζωής ή της ειδονής, είτε απεικονιζόταν λεπτομερώς. Χαρακτηριστικό είναι τα κατά τα άλλα αφαιρετικά κατασκευασμένα κυκλαδικά ειδόλια, σε πολλά από τα οποία είναι εγχαραγμένο το ιβικό τρίγωνο και σε κάποια διακρίνεται και η σχισμή του εδίου. Επειδή το εδίο καλύπτεται από τα μεγάλα χείλη και δεν είναι ορατό, θεωρείται και σκοτεινό ή μυστηριώδες. Υπάρχει η εικασία ότι οι εταίρες στην αρχαιότητα έβαζαν κραγιόν στα χείλη τους για να τα κάνουν να μοιάζουν με τα μεγάλα χείλη του εδίου, χωρίς να είναι αυτή η μόνη χρήση του κραγιόν. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι πολλές φορές το εδίο χρησιμοποιείται συνεκδοχικά εννοώντας τη γυναίκα, κάτι που δεν συμβαίνει με τα ανδρικά γεννητικά όργανα. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές, αντί για τη λέξη εδίο, χρησιμοποιείται η αργό έως χυδαία ονομασία του. Επειδή σε αντίθεση με το πέος και τους όρχες το εδίο δεν είναι εμφανώς ορατό και επειδή τα γυναικεία γεννητικά όργανα είναι εσωτερικά, έχουν θεωρηθεί οι γυναίκες λειψές σε σχέση με τους άντρες. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ υποστήριξε στη θεωρία του για τη σεξουαλικότητα ότι το κορίτσι στην ηλικία των 4 έως 5 ετών αναπτύσσει το φθόνο του πέους, penis need, penis envy, όταν βλέπει ότι τα αγόρια ή οι άνδρες έχουν ένα εξάρτημα επιπλέον. Η θεωρία αυτή έχει αμφισβητηθεί επανειλημμένως. Σύμβολα του εδίου θεωρούνται τα όστρακα λόγω του σχήματός τους. Έχουν βρεθεί συμβολικές απεικονίσεις οστράκων για γυναικείες θεότητες σε πολλούς πολιτισμούς, μεταξύ άλλων και στην αρχαία Αίγυπτο. Άλλες λέξεις για το εδίο είναι το μουνί, αργό έως χυδαία, η οποία όμως δεν διακρίνει μεταξύ εδίου και κόλπου, το γατάκι κατά μεταφορά του αγγλικού pussy.